Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια Παρασκευή εδώ στην Πολιτεία μαζί και στο τέλος άλλης μιας φορτισμένης πολιτικά εβδομάδας που ξεκίνησε με την ψήφο εμπιστοσύνης προς τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου και μετά επεκολουθήσαν τα γεγονότα που δεν ήταν άλλα από αυτά, εκτός από αυτά τα οποία πρέπει να, τα θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν γρήγορα όπως είναι αυτό του προϋπολογισμού. Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή ο καινούριος προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός του νέου έτους. Περιλαμβάνει αύξηση φόρων της τάξης των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάφορα άλλα τα οποία είναι σίγουρο ότι δεν αρέσουν καθόλου. Επίσης, σε αυτό το διάστημα είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, δημοσκοπήσεις που κατέδειξαν ένα νέο τοπίο να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό και για όλα αυτά, για την Τρόικα, για την εσωτερική Τρόικα, την Τρόικα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ, για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται για την δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και από πολιτική αλλά και από κοινωνική σκοπιά και βεβαίως και από οικονομική. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Δεύτερης Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, τον κύριο Ιγνατιάδη. Κύριε Ιγνατιάδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Και καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής, ότι η νέα κυβέρνηση ή μάλλον τα κόμματα αυτής της τριμερούς, αυτής της εσωτερικής τρόικας, όπως εμένα τουλάχιστον θα μου επιτρέψετε να την ονομάζω, γιατί έτσι είναι στην κυριολεξία, η νέα πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε ξεκίνησε με μια πολιτική ατιμία, η οποία διεκπράχθη εις βάρος του ΚΚΕ και αφορά την παραίτηση του κυρίου Αβραμοπούλου από την θέση του βουλευτού, μόνο και μόνο για να μην θεωρηθεί και τυπικά, ενώ στην πραγματικότητα ουσιαστικά είναι, αξιωματική αντιπολίτευση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, είναι αυτή η τρίπλα την οποία έκαναν. Δεν και είναι μόνο η τρίπλα, αλλά και ο ίδιος ο σχηματισμός της κυβέρνησης εκφράζει και αυτή την πλευρά, δηλαδή το φόβο απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα που το τελευταίο διάστημα έκανε σοβαρά βήματα ανασυγκρότησης, μαζικοποίησης, πάλι ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζεται, γι' αυτό έγινε αυτή η κυβέρνηση. Μία πλευρά είναι βέβαια και αυτή η τρίπλα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι το να συναντηθεί η οργή, η αγανάκτηση, ο αγώνας του λαϊκού κόσμου με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, εκεί είναι ο βασικός κίνδυνος για το σύστημα, όχι μόνο το πολιτικό, κοινωνικό σύστημα, την πραγματική εξουσία που είναι εξουσία του μεγάλου κεφάλαιου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γιατί ακριβώς είναι πρόταση ανατροπής αυτής της εξουσίας η πρόταση του ΚΚΕ και οικοδόμηση σε άλλη βάση της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε μια βάση τέτοια, που πραγματικά ο πλούτος που παράγεται και σήμερα το στερούν από τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους αγρότες, να είναι στα χέρια του λαού, να τον κάνει κουμάντο ο λαός και να αξιοποιείται προς όφελος του λαού. Αυτό είναι που τους φοβίζει και γι' αυτό για να διαχειριστούν αυτή την πολιτική δυσκολία και επιπλέον και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τους νέους σοβαρούς στριγμούς που έχουμε και στο επίπεδο της Ευρωζώνης και τη διαχείριση της κρίσης και των μέτρων, των σκληρών που θα κλιμακωθούν με την νέα δανειακή σύμβαση και τις δόσεις που κάθε λίγο και λιγάκι στο όνομά τους θα παίρνονται νέα μέτρα. Αυτός ήταν ο λόγος που έγινε και αυτή η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου λαϊκής, που στηρίζεται όχι μόνο από τα τρία κόμματα, στηρίζεται και από το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα κατά την εκτίμησή μας ο κόσμος πριν απ' όλα ότι για τις πολιτικές διαφορές αυτών των κομμάτων που στην ουσία δεν υπάρχουν. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα για την αντιμνημονιακή ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να πω ότι πραγματικά για τη Νέα Δημοκρατία έγινε αυτό που ο κύριος Σαμαράς είπε για την κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου. Οι μάσκες
της αντιμνημονιακής ρητορικής πέσανε και όσο και προσπαθούν με επικοινωνιακά τερτύπια ότι τάχα δεν συγκυβερνούν, ότι είναι κυβέρνηση που δεν θα ειδικού σκοπού και όλα αυτά τη στιγμή που θα εφαρμόσει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και θα την κλιμακώσει με νέα μέτρα, πραγματικά κυριολεκτικά έπεσαν. Ειδικά θέλουμε να σημειώσουμε ότι έχουν σοβαρή ευθύνη για τη συμμετοχή σε αυτή την κυβέρνηση του ακροδεξιού κόμματος του κυρίου Καρατζαφέρη, των νοσταλγών του Μεταξά και των θαυμαστών και των ιδεολογικών απογόνων της Χούντας και των βασανιστών της. Θα τα πούμε αυτά και θα πούμε και για την συμμετοχή του κυρίου Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση. Βεβαίως περιττεύει μετά από την απάντηση που μου δώσατε να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψη για τη νέα κυβέρνηση. Το ΚΚΕ και η Γενική Γραμματέας κυρία Παπαρίγα από την πρώτη στιγμή μίλησε για σύμπηξη ενός μαύρου μετόπου και έτσι τουλάχιστον ονόμασε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή, εν πάση περιπτώσει, διευθύνεται από έναν τραπεζίτη, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας ή περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι αναλαμβάνει να διευθύνει τους υπουργούς των τριών κομμάτων, οι οποίοι βεβαίως είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι θα παίρνουν εντελώς ή μονομερώς οδηγίες από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, περισσότερο θα παίρνουν από τα κόμματά τους και βεβαίως ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και τα κόμματά τους είναι ταγμένα βεβαίως σε μια συγκεκριμένη πολιτική ή εν πάση περιπτώσει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, να το πούμε διαφορετικά, στην εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής την οποία εφάρμοσε και το ΠΑΣΟΚ πιο πριν. Ωστόσο, η κυβέρνηση αυτή κατέθεσε σήμερα τον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες του προϋπολογισμού αυτού. Να πω επίσης ότι σε συνέντευξη που έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος, ισχυρίστηκε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα πέραν των ήδη ψηφισθέντων, αλλά θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι επί των ημερών αυτής της κυβερνήσεως από 1 Νοεμβρίου μειώνονται δραστικά και αναδρομικά μισθοί στον δημόσιο τομέα, ότι απαιτείται η εξοικονόμηση άλλων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προφανέστατα θα ληφθούν από νέες φορολογίες. Και βέβαια να πω μια επίσης προσωπική άποψη, αυτή είναι εντελώς προσωπική κύριε Ιγνατιάδη, ότι τώρα τα τρία αυτά κόμματα πολύ ευκολότερα μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Πάντως, για να επιστρέψω στο ζήτημα του προϋπολογισμού, σήμερα κατετέθη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε περισσότερες λεπτομέρειες επί του προϋπολογισμού. Έθεσα πολλά. Θα σας δώσω το χρόνο να απαντήσετε σε όλα αυτά. Θα πούμε και για το κύριο ερώτημα το τοποθετώ στο ποια είναι η άποψή σας για το περιεχόμενο και τις προβλέψεις του σχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθη σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση από τη Βουλή και βεβαίως σε όλα αυτά τα οποία εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσετε. Καταρχήν για το ζήτημα από πού θα παίρνουν εντολές. Είναι άλλο θέμα η υπουργή της κυβέρνησης. Είναι άλλο θέμα ότι θα προσπαθήσουν από τη σκοπιά τους να παίξουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια για λογαριασμό των κομμάτων τους, αλλά οι εντολές είναι και η κατεύθυνση της πολιτικής την οποία θα εφαρμόσουν είναι σαφής και σε αυτήν συμφωνούν τα κόμματα ανεξάρτητα από το πώς προσπαθούν να την διαχειριστούν επικοινωνιακά. Ο κ. Παπαδήμος, το είπατε και εσείς, στις προγραμματικές δηλώσεις δεν έκρυψε λόγια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της. Πριν απ' όλα την εφαρμογή του φτωχολογίου στο δημόσιο, την εργασιακή εφεδρεία που θα επεκταθεί με βάση και το μεσοπρόθεσμο, άρα θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο και αυτό το διάστημα πέρα από όσα θα εφαρμοστούν και μέχρι τέλος του χρόνου με τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που θα υλοποιήσει αυτή. Το χτύπημα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος υπόθηκαν αυτά για, ξέρετε, με ωραίες διατυπώσεις. Αναμόρφωση το λένε και επικαιροποίηση. Πάντοτε βρίσκονται πολύ λοιπόν, ωραίες λέξεις για να ντυθούν πολύ άσχημα πράγματα. Σημαίνει αύξηση των εισφορών για τους εργαζόμενους, επέκταση των ορίων ηλικίας, επίθεση μεγαλύτερη στα βαριά και ανθυγιεινά, μείωση
των εργοδοτικών εισφορών των εργοδοτών. Επιπλέον, μίλησε για αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Ουσιαστικά είπε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, που θεωρείται ότι είναι δηλαδή υψηλό, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα των μισθών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, θα εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση και το ζήτημα, πέρα από το φτωχολόγιο στο δημόσιο, της κατάργησης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, και ο στόχος είναι να περάσουν στην ουσία στις επιχειρησιακές συμβάσεις, παρότι αυτό ακριβώς το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για την κατάργηση των κλαδικών και το πέρασμα στις επιχειρησιακές. Επιπλέον, για μέτρα στην παιδεία, επιπλέον συγχωνεύσεις, δηλαδή σχολείων, που σημαίνει ακόμα πιο πολλά παιδιά στην τάξη, ακόμα περισσότερες απολύσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και μη προσλήψεις, διόνυση των προβλημάτων του τύπου που έχουμε, που η κυρία Διαμαντοπούλου τώρα το πήγε στα μέσα Γενάρη, με τα βιβλία στα σχολεία, προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς που δεν έχουν θέρμανση, πολλά δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά, χτύπημα δηλαδή και στην κοινωνική πρόνοια, παραπέρα προώθηση των μέτρων που έχουμε στην υγεία, στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησής της, να πληρώνει δηλαδή περισσότερα ο κόσμος από την τσέπη του για να βρει την υγεία του σε αυτές τις συνθήκες. Από τη μια μεριά αυτά, και από την άλλη, η πολιτική που θα εφαρμόσει είναι η ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου με χρηματοδοτικά προγράμματα που τα έχει πληρώσει ο λαός, γιατί οι πόροι του ΕΣΠΑ βγαίνουν από την τσέπη και τη φορολογία του λαού, πακτολούς δισεκατομμυρίων στο μεγάλο κεφάλαιο. Και επιπλέον, χτύπημα και των επιδομάτων, αυτών των κουτσουρεμένων επιδομάτων της ανεργίας, σε εποχές που ξεπερνάμε το 1 εκατομμύριο ανέργους και προβλέψεις είναι για ακόμα μεγαλύτερη ανεργία από αυτή την πολιτική. Με στόχο την εφαρμογή των λεγόμενων ενεργητικών, έτσι τις λένε, προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, δηλαδή επιδότηση στην ουσία με τα επιδόματα των ανέργων της εργοδοσίας. Επομένως, δεν έκρυψε λόγια και επιπλέον μέσα σε αυτά μίλησε και για ένα επιτελικό κράτος που θα εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά αυτή την πολιτική. Μίλησε για τις το ξεπούλημα στην ουσία της, με διαδικασίες μάλιστα fast track της δημόσιας περιουσίας, όχι μόνο του ενεργειακού πλούτου πρώτα απ' όλα, αλλά όχι μόνο των δημόσιων επιχειρήσεων, των δημόσιων υπηρεσιών. Κοιτάξτε τώρα τι κρίση διαχειρίζονται. Ένα μέρος του κεφαλαίου αναγκαστικά θα καταστραφεί. Χτυπάνε την εργατική δύναμη για να ρεφάρουν. Μας λένε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν το χρέος. Δείτε τι πήραμε το 9μηνο. Πήραμε 65 δισεκατομμύρια και 78 δώσαμε στους τοκογλύφους των τραπεζών. Μας εκβιάζανε και συνεχίζονται αυτοί οι εκβιασμοί για την έκτη δόση. Θα πάρουμε 8 και μέχρι τέλη Δεκέμβρη θα δώσουμε 15,5. Δηλαδή, τα δάνεια δεν παίρνονται για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τα δάνεια φορτώνονται στο λόγο για να πληρώσουν τους δανειστές, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πάρει πάνω από 500 δισεκατομμύρια, δηλαδή 2 φορές το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τοκοχρεωλήσει. Ας έρθουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό. Είχε δημοσιευτεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην κατεύθυνση αυτή και στην επικαιροποίηση με βάση και τη Διανοϊκή Σύμβαση κινείται ο προϋπολογισμός. Προβλέπει, όπως είπατε και είναι γνωστό αυτό, επιπλέον αύξηση, εξοικονόμηση μάλλον πόρων 3,6 δις που θα πρέπει από τη μια μεριά από την ακόμα πιο άγρια καταλήστευση μέσα και από το νέο φορολογικό που θα περάσει, στο οποίο συνεννούν των λαϊκών στρωμάτων, την ίδια στιγμή που ο σκοπός τους είναι να μειώσουν ήδη ή από το 24 στο 20 η φορολογία των ανωνύμων εταιριών, κυρίως δηλαδή του μεγάλου κεφάλαιου, και η Νέα Δημοκρατία πιέζει να πάει ακόμα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, το είπε και στην ομιλία του κ. Σαμαράς, ακόμα χαμηλότερα αυτή η φορολογία. Άρα θα χάσουν πόρους, θα είναι από εκεί, επομένως θα βαρυθούν πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που λέτε τα λαϊκά στρώματα, και βέβαια η εξοικονόμηση θα γίνει από τη μείωση των ταπανών στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, από την κατάργηση και τη συγχώνευση δημοσίων υπηρεσιών. Θέλουν να κάνουν και ένα κράτος περισσότερο αποτελεσματικό, να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, και σε αυτό, ανεξάρτητα από το πώς βλέπουν τις επιμέρους λεπτομέρειές τους, η κατεύθυνση και των τριών κομμάτων και του κόμματος
της κυρίας Μπακογιάννη, η κατεύθυνση συνολικά της κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου και του στηρίγματος της είναι ενιαία και είναι κατεύθυνση επίθεσης στο λαό, λαιλασίας του λαού, γονατίσματος του λαού για να σωθεί και να ανακάψει η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας πλουτοκρατίας. Αυτό το μαύρο μέτωπο είναι η δεύτερη φορά που μου το λέτε και εγώ το κρατώ. Και το κρατώ, θα δείτε γιατί το κρατώ στην πορεία. Ναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι σε ένα λεπτάκι μόνο. Παρακαλώ. Είπατε για τα νέα μέτρα. Νομίζω ότι είναι φεδρά αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος, ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Μα περιφεδρωτή τον πρόκειται, κύριε Ιγνατιάδη. Ακριβώς αυτά, την εξειδίκευση αυτών των μέτρων με την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των λεπτομεριών της Δανειακής Σύμβασης. Ακριβώς. Και περιφεδρωτή τον πρόκειται και δεν μπορεί και κανείς εύκολα να αντιλέξει σε αυτά τα οποία λέτε και τα οποία σε γενικές γραμμές είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Πάντως όμως η νέα αυτή κυβέρνηση, αυτή η τριμερής έτσι συνεργασία, η εσωτερική τρόικα, εγώ της αποδίδω αυτό το χαρακτηρισμό γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το πει και διαφορετικά, λέει ότι έχει ένα περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ότι είναι μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο κυβέρνηση υπεκφυγών. Κατά τα άλλα πάντως ο κύριος Σαμαράς δήλωσε, μιλώντας και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, το διακηρύχθηκε σε όλους τους τόνους, ότι η καταληκτική ημερομηνία της κυβερνήσεως αυτής είναι στις 19 Φεβρουαρίου. Ο κύριος Παπαδήμος δεν έχει αναφερθεί σε ημερομηνία. Ο κύριος Καρατζαφέρης πλησίασε πιο κοντά την αλήθεια. Είπε ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση θα κρατήσει όσο τέλος πάντων, α, και αν είναι να κρατήσει, θα κρατήσει. Από ό,τι φαίνεται ότι ο χρονικός της ορίζοντας δεν είναι προσδιορισμένος. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι πράγματι αυτή η κυβέρνηση έχει μία σύντομη ημερομηνία λήξεως ή είναι μία κυβέρνηση η οποία θα παραταθεί και πέραν της 19ης του Φεβρουαρίου? Πριν από όλα να πούμε ότι η προσπάθεια της επικοινωνιακής διαχείρισης από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, απαντήσαμε προηγουμένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω αυτής της συμμετοχής. Εξάλλου και στην προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλα όσα έλεγε, τα πιο σκληρά, τα πιο αντιλαϊκά μέτρα και του πρόθεσμου προγράμματος και του πολυνομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τα άρθρα, η Νέα Δημοκρατία τα είχε. Να με συγχωρείτε, θα σας διακόψω, αλλά με συγχωρείτε, αλλά επειδή προσφυώς κάποιος το είπε, στο προηγούμενο διάστημα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας διέγραφε αυτούς οι οποίοι συμφωνούσαν με το μνημόνιο και τώρα διαγράφει αυτούς που διαφωνούν. Είναι οι μεγάλες οβιδιακές μεταμορφώσεις. Είναι δύσκολη η πολιτική, πολιτική διαχείριση της κρίσης. Είναι δύσκολη από τη σκοπιά και της διαχείρισης. Ναι, και πώς θα το επειδή είπατε και διαχείριση. Αυτό διαχείριση είναι. Το πώς θα διαχειριστούν προς όφελός τους και στο βαθμό που μπορούν τα κόμματα, γιατί καταλαβαίνουν ότι θα κάνει. Τώρα, η πλουτοκρατία, η οποία με αρχιμαέστρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγχώρια επέβαλε αυτή την κυβέρνηση, θέλει να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερη. Ενδεχόμενα η Νέα Δημοκρατία να προβλέπει φθορά και να επιθυμεί αυτή την ημερομηνία που λέτε. Εκείνο που θέλουμε να πούμε εμείς είναι το εξής. Ο λαός αυτή την κυβέρνηση πρέπει να ξεσηκωθεί τώρα, διεκδικώντας τη ζωή του, αποκρούντας τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει, διεκδικώντας μέτρα υπεράσπισης της ζωής του και να κάνει τις μέρες της όσο το δυνατόν λιγότερες. Αυτό έχει αξία να πούμε και σε αυτό καλεί το ΚΚΕ. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να διεκδικήσει μισθούς, να διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας ενάντια στα χαράτσια και στην φορολογία, που δεν είναι μόνο αυτά που έρχονται για τα ακίνητα. Ένα άλλο μεγάλο χαράτσι που αυτές τις μέρες που αρχίζουν τα κρύα και οι παγωνιές είναι η αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα. Είναι αυτά που πληρώνει στην υγεία, στην παιδεία, στους παιδικούς σταθμούς. Όλα αυτά λοιπόν, τα σκληρά, η λιγότερη μισθή και οι συντάξεις που πάρει τις επόμενες ημέρες. Αυτά που κόβουν από τους αγρότες παρακρατώντας τους παρανόμους στις επιδοτήσεις του για τις εισφορές στον ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά λοιπόν που θίγουν τη ζωή του, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να κάνει μια ώρα
να πιέσει την κυβέρνηση να πέσει μια ώρα γρηγορότερα, να πάμε γρηγορότερα σε εκλογές και να αξιοποιήσει αυτές τις εκλογές και στους αγώνες τώρα σε συμπόρεση με το ΚΚΕ, αλλά και τις εκλογές, κουρεύοντας κυριολεκτικά αυτή την τρόικα που λέτε, αυτή την κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση του μαύρου μετόπου, με όσο το δυνατόν πιο ψηλό τον πόη του ΚΚΕ, ώστε την επόμενη μέρα να έχει ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια αυτό το πολιτικό σύστημα που κυριολεκτικά εφαρμόζει μια πολιτική σφαγιασμού της ζωής του. Για να ανοίξει ο δρόμος και για μια άλλη προοπτική, αυτό που είπαμε στην αρχή και που είναι η μοναδική διέξοδος για το λαό. Γιατί βγαίνουν πολλοί σήμερα και μιλάνε για διάφορες διεξόδους, για αντιμνημονιακά μέτωπα, που είναι απλώς θέσεις άμυνας και δεν λένε το διατάφτα. Προς τα πού θα πάμε, τι θα κάνουν αυτά τα μέτωπα, τι εξουσία θα υπηρετήσουν. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας πω ότι ασκείται ένα είδος, αν θα μου επιτρέψετε να πω, τρομοκρατίας, υπό την έννοια την εξής, ότι εμφανίζεται ως μονόδρομος αυτή η πορεία και ότι αν κανείς πάρει κανέναν άλλον δρόμο, ο άλλος ο δρόμος είναι λάθος και οδηγεί στην καταστροφή. Έχουν ακουστεί εκπληκτικά πράγματα. Έχουν ακουστεί πράγματα για τάγκς τα οποία θα προστατεύουν τις τράπεζες, τα οποία θα κατέβαζε η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν ακουστεί θέματα, πράγματα φοβερά για εξαθλίωση του κόσμου, για το ότι θα πεινάσουμε, δεν θα έχουμε να φάμε, θα κάνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά η εξαθλίωση υπάρχει αυτές τις ημέρες. Κύριε Γνατιάδη, και το γνωρίζετε πολύ καλά, στέλνονται στα σπίτια λογαριασμοί της ΔΕΗ και στέλνονται με αυτά τα εξωφρενικά ποσά τα οποία είναι μέσα και τα οποία ο φορολογούμενος, ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο νοικοκύρης είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει, μήπως και του κόψουν το ρεύμα. Υπάρχει μια τρομοκρατία λοιπόν του τύπου ή αυτό ή ακόμα χειρότερα, εγώ αναρωτιέμαι πόσο χειρότερα, υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Μόνο για ένα πράγμα από όλα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι διατεθειμένο να αγωνιστεί στις γειτονιές με αυτοοργάνωση των συνοικιών προκειμένου να εμποδίζονται οι εργολάβοι της ΔΕΗ να κόβουν το ρεύμα σε αυτούς οι οποίοι δεν το πληρώνουν. Ισχύει? Ακούστε λίγο. Να πούμε, βεβαίως, εμείς καλούμε τον κόσμο συνολικά και με κάθε μέσο να αντιπαλέψει όχι μόνο τα χαράτσικα, αλλά και το σύνολο της πολιτικής. Θα επανερχόμαστε σε αυτό. Ακολουθήστε όποια σειρά θέλετε. Ας πούμε καταρχήν για τον μονόδρομο. Ο μονόδρομος που μας λένε είναι ο μονόδρομος που βλέπουν για να διασωθούν τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρηματικών, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, της εγχώριας πλουτοκρατίας. Για αυτούς είναι μονόδρομος. Αν και προτιμούν και τη συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Αν και με τις εξελίξεις που έχουμε και τη βαθιά κρίση στην Ευρωζώνη, αύριο μεθαύριο, προκειμένου να σωθούν οι ισχυρότερες καπιταλιστικές οικονομίες, δεν αποκλείεται οι ισχυροί της Ευρωζώνης να τους πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη και τότε θα διαλέγουν άλλους μονοδρόμους να επιβάλλουν στο λαό. Κοιτάξτε να δείτε. Οι εκβιασμοί περί αίματος, περί ακραίας φτώχειας και πείνας, αυτούς τους εκβιασμούς πρέπει να τους επιστρέψει πίσω ο λαός. Η χώρα μας έχει δυνατότητες, παράγει πλούτο και να θρέψει το λαό, μόνο που αυτό το πλούτο το κλέβουν, αυτό που λέει το σύνθημα στις πορείες, τα παράσιτα κεφαλαιοκράτες. Το κλέβουν από τη τσέπη του λαού και δεν θα πρέπει να δεχτεί καμιά θυσία. Τώρα για τα χαράτσια και όχι μόνο στις λαϊκές γειτονιές, τα σωματεία, τα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, οργανώνονται επιτροπές έτσι που να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική σε όλες τις πλευρές και σε όλες τις εκφάνσεις. Φυσικά, εμείς καλούμε τον κόσμο σε όλες τις λαϊκές γειτονιές να μην πληρώσει το χαράτσι, όχι μόνο αυτούς που δεν μπορούν και αυτούς που δεν θα μπορέσουν αύριο ή θα στερηθούν σημαντικά πράγματα από την ανθρώπινη διαβίωσή τους προκειμένου να το πληρώσουν, αλλά καλούμε και όλους τους υπόλοιπους σε συμπαράσταση, γιατί την επόμενη μέρα θα βρεθούν και αυτοί στην ίδια θέση με τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Όχι μόνο να μην το πληρώσουν, αλλά ακριβώς να περιφρουρήσουν το δικαίωμα των λαϊκών ανθρώπων να έχουν ρεύμα, γιατί η ενέργεια πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το κατοχυρώσουν αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό ο εκβιασμός που συμβαίνει, να αφήσουν χωρίς ρεύμα, χωρίς φως
τις λαϊκές οικογένειες να τους βάζουν κάτω από αυτό τον εκβιασμό που προκειμένου να πληρώσουν τα χαράτσια τους, προκειμένου στα σπίτια που κάνανε με κόπους ολόκληρης ζωής, ενδεχόμενα πολλά από αυτά είναι και χρεωμένα στις τράπεζες, να πληρώνουν επιπλέον ακόμη ένα ενίκιο. Εμείς λοιπόν θα πρωτοστατήσουμε σε αυτή την οργάνωση και στην πάλη του λαού για αυτά τα χαράτσια, σε όλες τις κινητοποιήσεις και στη ΔΕΗ. Καλούμε και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τους εργαζόμενους εργολάβους που θα τους, στους εργολάβους που θα στείλουν να κόψουν, να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική που πάει, σε αυτή τη βαρβαρότητα που πάει να εφαρμοστεί και με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα όμως, ναι. Πείτε μου. Πείτε μου, θα ήθελα να πούμε και για τη διέξοδο λίγα πράγματα, γιατί πολλοί κόσμοι θα ήθελα λέει, να σας πω, γιατί ναι. Θα ήθελα να το πούμε αυτό, αλλά θα ήθελα, κύριε Ιγνατιάδη, να σας παρακαλέσω, γιατί θα ήθελα καταρχήν να μου απαντήσετε ή να συμπληρώσετε ένα ερώτημα στο οποίο έχετε ήδη δώσει ένα μέρος της απαντήσεως. Δηλαδή, πώς γενικότερα και εκτός αυτού θα κλιμακώσει στο εξής τη δράση του το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αλλά κρατήστε σας παρακαλώ την απάντηση, κρατήστε και αυτό που θέλετε να μου πείτε για 2-3 λεπτά διαφημίσεων, αναγκαίου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, και αμέσως πάλι πίσω εδώ στη συζήτησή μας με τον βουλευτή κύριο Θόδωρο Ιγνατιάδη, βουλευτή του ΚΚΕ της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί. Εδώ και πάλι στο δεύτερο μέρος της πολιτείας με τον κύριο Θόδωρο Ιγνατιάδη, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τον οποίο συζητούμε όλα αυτά τα οποία ενέσκυψαν. Συζητούμε την πολιτική επικαιρότητα αυτού του τελευταίου καιρού, αυτής της εβδομάδας και της προηγούμενης και της αμέσως προηγούμενης και αυτής η οποία μας έρχεται. Και εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, καθώς τα κόμματα τα οποία αποτελούν την κυβερνητική τρόικα έχουν ενωθεί σε μία κυβέρνηση, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχεδόν μοναδικό, όχι σχεδόν, λάθος έκφραση, είναι μοναδικό στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Ελλάδος. Και αυτό είναι ότι η αριστερά έχει μείνει μόνη της στην αντιπολίτευση. Παρέχεται ίσως η ιστορική ευκαιρία στην αριστερά να αναδείξει το ρόλο της, καθώς είναι η μόνη η οποία στέκεται απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για μαύρο μέτωπο και επειδή περί μαύρου μετώπου μίλησε και η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, η κυρία Παπαρίγα, εγώ θα σας αντέτεινα ότι απέναντι σε αυτό το μαύρο μέτωπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα λαϊκό μέτωπο. Οι συνθήκες οι οποίες οδήγησαν επί παραδείγματι στη δημιουργία του λαϊκού μετώπου του Λέων Μπλουμ στη Γαλλία το 1936, οι συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στη συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς την περίοδο 1989-1990, ενδέχεται να υπάρχουν και σήμερα. Τα υψηλά νούμερα τα οποία δίδονται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τα αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, δηλαδή εάν ρωτήσει κανείς τον μέσο πολίτη πώς βλέπει την επόμενη μέρα από καθαρά πολιτική πλευρά, θα σας πει ότι βέβαια η αριστερά θα δυναμώσει, δεν τίθεται ζήτημα. Λοιπόν, θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια ηγετική δύναμη στον χώρο της αριστεράς και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι και ηγετική δύναμη με βάση τα ποσοστά του, αλλά είναι και μια δύναμη η οποία δεν άλλαξε το λόγο της κατά καιρούς. Έμεινε αυτή η δύναμη σταθερή στις απόψεις της πάντοτε. Υπάρχει λοιπόν ένα γενικό σκηνικό το οποίο λέει ότι η αριστερά είναι μόνη της στην αντιπολίτευση. Υπάρχει μια δυναμική η οποία καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και η οποία καταδεικνύει το τι θα συμβεί αύριο στο χώρο πέραν των τριών κομμάτων. Υπάρχει η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ως πρώτου και λογικά ηγετικού μέσα σε αυτό το χώρο. Και εγώ σας ρωτώ, απέναντι στο μαύρο μέτωπο δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός λαϊκού μετώπου? Και αν θέλετε να μην πούμε για τη συνεργασία εκείνη του 1989-1990, ας μιλήσουμε για τα ιστορικά παραδείγματα των λαϊκών μετώπων στην Ευρώπη στο παρελθόν. Βεβαίως, εμείς όμως εδώ
Καταρχήν, κοινοβουλευτικά δεν έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Μπορεί κανείς να αποκαλεί τον εαυτό του αριστερό, όμως το ζήτημα είναι τι διέξοδο προτείνει στον ελληνικό λαό. Σήμερα, εκείνο που έχει ανάγκη ο λαός δεν είναι γενικώς ένα μέτωπο ενάντια στην Τρόικα, από ένα μέτωπο γενικώς ενάντια στην Τρόικα, ένα μέτωπο αντιμνημονιακών δυνάμεων με συγχωρείτε, που στόχο θα έχει. Με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Δεν θέλω να σας διακόψω, αποφεύγω να σας διακόπτω, παρακαλώ. Το βλέπετε, αλλά σας έχει προλάβει ο τρίτος της κυβερνητικής παρέας, ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος σε όσα είπε η κυρία Λέκα Παπαρίγα, δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση ότι και αυτά τα οποία λέει η κυρία Παπαρίγα δεν έχουν και καμιά σημασία. Και πριν από αυτό είπε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με δύο στρατόπεδα. Απ' τη μια μεριά είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην Ευρώπη, τα αστικά κόμματα, και απ' την άλλη είναι οι κομμουνιστές. Μάλιστα. Σας το λέω έτσι για να, έτσι να το συμπεριλάβετε στην απάντηση. Βεβαίως. Δηλαδή, βιάστηκε δηλαδή να δημιουργήσει το λαϊκό μέτωπο ο κύριος Καρατζαφέρης. Έχει μια τάση, φαίνεται να βιάζεται να το δημιουργήσει κιόλας. Κοιτάξτε, προσπαθεί να σώσει. Κάνει ό,τι μπορεί, εντάξει. Και το πολιτικό σύστημα και πριν από όλα την εγχώρια κεφαλαιοκρατία και να δημιουργήσει συντηρητικά αντανακλαστικά ο κύριος Καρατζαφέρης. Έλεγα όμως ότι εκείνη η συμμαχία που χρειάζεται ο λαός δεν είναι απλώς μια κυβερνητική συμμαχία αντιμνημονιακή που θα έρθει με ένα εκλογικό ντου να καταλάβει, ας πούμε, την κυβέρνηση να αποκτήσει ισχυρά εκλογικά ποσοστά, που θα ενδεχομένως θα κρατικοποιήσει, έτσι κι αλλιώς σκέφτονται, με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, θα το κάνει και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα για να τις βγάλει από τη δύσκολη θέση για ένα διάστημα κάποιες τράπεζες, και ενώ έχουν τη βιομηχανία, τις μεταφορές, το εμπόριο στα χέρια τους οι κεφαλαιοκράτες, έχουν συνολικά δηλαδή την παραγωγή, θα κάνει σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδιανομή του πλούτου. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Είναι μια πολιτική πρόταση ανάχωμα για το λαϊκό κίνημα. Είναι μια συνταγή ήττας. Έχει αποδειχτεί εξάλλου. Ξέρετε, τέτοιες συνταγές εφαρμόστηκαν και πρόσφατα στην Ευρώπη. Η Γαλλία, η Ιταλία τσάκισαν κυριολεκτικά τα λαϊκά δικαιώματα, τσάκισαν το κίνημα του λαού. Δεν πρέπει να εγκλωβιστεί ο λαός σε τέτοιες αυταπάτες, ούτε να παγιδευτεί από την αντιμνημονιακή ρητορία και μερικές φορές τη σούπερ επαναστατική φρασιολογία ορισμένων, που όταν έρχονται στο ζήτημα της λύσης οδηγούν κατευθείαν στην καρδιά του συστήματος. Η αγωνία τους είναι στο πώς θα σώσουν την Ευρωζώνη τη στιγμή που γίνονται συζητήσεις στην ίδια την Ευρωζώνη από τις καπιταλιστικές χώρες για τη διάλυσή της, γιατί έτσι συμφέρει κάποιες από τις ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις, πώς θα διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή τη στιγμή που το κεφάλαιο μέσω των κυβερνήσεών του εξαπολύει αυτή τη δραματική επίθεση. Περιμένουν δηλαδή να έχει συνοχή η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες, ο λαός με το μεγάλο κεφάλαιο, που στην ουσία σημαίνει υποταγή τους αυτούς. Άλλη πολιτική πρόταση χρειάζεται ο λαός, και για αυτή την πολιτική πρόταση παλεύει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μιλάει για κοινωνική πολιτική συμμαχία πριν από όλα που θα στηρίζεται στους εργαζόμενους, στους εργάτες, στους υπαλλήλους, στους μικρούς επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες, στους μικρομεσαίους αγρότες, στην νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα, που θα σφυριλατείται στον αγώνα αντιπαλέματος αυτής της πολιτικής και θα βάζει στόχο να πάρει ο λαός τον πλούτο που παράγει με τα χέρια του, με τον υδρότα του, με το αίμα του, να τον πάρει στα χέρια του και να τον κάνει κουμάντο ο ίδιος. Αυτό απαιτεί συνολικά μια άλλη εξουσία. Η πραγματική εξουσία σήμερα είναι η εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων, η εξουσία των μονοπωλίων. Απέναντι σε αυτή την εξουσία χρειάζεται η λαϊκή εξουσία, όπου ο λαός θα κοινωνικοποιήσει τα μεγάλα μέσα παραγωγής με ενιαίο κρατικό, κεντρικό, επιστημονικό σχεδιασμό και με εργατικό λαϊκό έλεγχο από πάνω μέχρι κάτω, από την παραγωγική μονάδα μέχρι τα ανώτερα όργανα εξουσίας, θα θέσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, το ανθρώπινο δυναμικό, τον εγχώριο πλούτο στην υπηρεσία των δικών του αναγκών.
Και μπορεί, γιατί πραγματικά η χώρα μας διαθέτει δυνατότητες να αξιοποιήσει τον πλούτο και να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό με κάλυψη όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών επίπεδο ζωής για όλους τους εργαζόμενους. Για να γινόταν κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν και πολιτική καθοδήγηση για να γίνει. Βεβαίως, το ΚΚΕ είναι το κόμμα που έχει αυτή την πολιτική πρόταση και δίνει τη μάχη πριν από όλα μέσα στο λαϊκό κίνημα, στα συνδικάτα, στα σωματεία των εργαζομένων, στους αγροτικούς συλλόγους, με την παναγροτική συσπήρωση, με το ΠΑΜΕ, με την ΠΑΣΕΒΕ, στους σπουδαστές με το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, με τις λαϊκές επιτροπές που στείνονται στις γειτονιές και καλεί σε συμπόρευση όλα τα λαϊκά στρώματα, ανεξάρτητα από το τι ψήφιζανε μέχρι τώρα. Πριν απ' όλα, τα λαϊκά στρώματα που ακολουθούσαν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν με όλα στις αντιλήψεις με το ΚΚΕ να συμπορευτούν για να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική και να ανοίξουμε το δρόμο πραγματικά ο κόπος του λαού να γίνει λαϊκή περιουσία και να τον κάνει κουμάντο ο ίδιος ο λαός. Ξέρετε, ίσως όμως σε αυτή την πορεία να μην έβλαπτε στις προοπτικές τις οποίες θα είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ίσως και να μην έβλαπτε μια δόμα όπου να υπάρχουν Μενσεβίκοι και Μπολσεβίκοι. Εμείς δεν αποκλείουμε στο λαϊκό κίνημα, τη συνεργασία με το λαϊκό κόσμο ανεξάρτητα από το τι πιστεύει. Τον καλούμε να αντιπαλέψει από κοινού και χωρίς αυταπάτες. Γκρεμίζονται σήμερα όλα τα ιδεολογήματα και τα μυθεύματα, επιβεβαιώνονται οι θέσεις και οι προβλέψεις του ΚΚΕ για τις εξελίξεις. Άλλοι ήταν αυτοί που του λέγανε για την Ευρώπη των λαών, που του μιλούσαν ότι θα έχουμε αηφόρο ανάπτυξη και εν πάση περιπτώσει σύγκληση του βιωτικού επίπεδου προς τα πάνω κτλ. Ορίστε τα αποτελέσματα. Το ΚΚΕ προειδοποίησε και για το Μάστρικ. Ανάμεσα σε αυτούς τους άλλους ήταν και οι λεγόμενοι αριστεροί που λέτε. Προειδοποίησε το ΚΚΕ το λαό, τον προειδοποίησε για την ΟΝΕΕ, τον προειδοποίησε για το ευρώ, για τις εξελίξεις που έρχονται και επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση του είναι σωστή ανάλυση. Οι άλλοι κοροϊδέψανε το λαό και μπορεί ο λαός και γι' αυτό το λόγο να το εμπιστευτεί. Μπορεί να το εμπιστευτεί γιατί είναι έμπειρος στην οργάνωση επίσης του λαϊκού αγώνα. Μπορεί να το εμπιστευτεί γιατί έχει μελετήσει και τη δική του ιστορία και τα δικά του, αν θέλετε, τις δικές του αδυναμίες και λάθη στην ιστορία του και το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα και έχει βγάλει συμπεράσματα και για τα θετικά και για τα αρνητικά της οικοδόμησής του και σήμερα έχει πολιτική πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του λαού για την απελευθέρωσή του από τον καπιταλιστικό ζυγό. Ξέρετε κάτι. Μιλάτε για λαϊκό μέτωπο. Άλλες ήταν οι συνθήκες των λαϊκών μετώπων που είχες να αντιμετωπίσεις στο φασιστικό άξονα. Σήμερα δεν έχουμε κατοχή. Η Τρόικα δεν ήρθε εδώ με τα όπλα. Την κάλεσε η χώρια πλουτοκρατία για να ενισχύσει την, να ενισχύσει την επίθεσή της ενάντια στο λαό και είναι σύμμαχος των εχώριων καπιταλιστών. Τα μέτρα που παίρνει, τα χειροκροτεί πριν απ' όλα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Είπατε προηγουμένως, αν και γκρινιάζουν κάποιοι, αλλά βλέπουν ότι είναι αναπόφευκτο και υπάρχουν αντιθέσεις για το πώς θα επιμερίσουν τη ζημιά που αναπόφευκτα θα πάθουν και αυτοί. Και κάποιοι από τους τραπεζίτες. Βλέπετε ότι επικεφαλής της σημερινής κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου είναι ένας τραπεζίτης είναι και εγχώριος και Ευρωπαίος στην πορεία τράπεζα της. Επομένως, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Σας είπα τι συμμαχία προτείνει το ΚΚΕ στο λαό. Θα ήθελα να συζητήσουμε γιατί πραγματικά μας λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι για την Δευτέρα, είναι Δευτέρα παρουσία, είναι υπόθεση του λαού πότε θα γίνει, όταν το πάρει απόφαση ο λαός. Ή λένε ότι δεν είναι ρεαλιστική τούτη εδώ η πρόταση. Πώς δεν είναι ρεαλιστική? Δεν έχει η χώρα μας πρωτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει δυνατότητες να παράγει αγροτικά προϊόντα που να θρέψουν όχι μόνο το λαό μας, αλλά να κάνουμε και εξαγωγές. Ναι, πάντως οι κλιματολογικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Δεν έχει ενεργειακό πλούτο, δεν έχει μεταλλευτικό πλούτο. Αυτό όμως. Έχει τα πάντα. Δεν έχει επιστημονικό δυναμικό. Αυτό προϋποθέτει. Δεν έχει συγκεντρωμένη βιομηχανία σε ορισμένους κλάδους. Δεν έχει ερευνητικό προσωπικό. Αν τα έχει στα χέρια του ο λαός, ξέρετε,
μπορεί και να τα αξιοποιήσει και να κάνει και τις διεθνείς συμμαχίες εκείνες που χρειάζεται, αλλά προς όφελος του λαϊκού συμφέροντος. Σας είπα όμως, κύριε Γνατιάδη, προηγουμένως, ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση και προφανέστατα μία κομμουνιστική πολιτική εξουσία. Και επειδή αναφερθήκαμε στο μαύρο μέτωπο και σας αντίτινα εγώ το λαϊκό μέτωπο, να σας πω ότι είπε ένας Μενσεβίκος, μια και μιλήσαμε προηγουμένως για τη Δούμα, και είπα δεν βλάπτει, εν πάση περιπτώσει, μια Δούμα που να υπάρχουν Μενσεβίκοι και Μπολσεβίκοι. Ένας Μενσεβίκος λοιπόν, ο κ. Λασβαζάνης, από το Βήματος της Βουλής, κατ' επανάληψη είναι την εχείρα στο ΚΚΕ, ναι. Και είπαμε και γιατί να μην ενωθούμε, μην τα βρούμε κτλ. Αντιλαμβάνομαι εγώ από τις απαντήσεις σας, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παρακάμπτει τις άλλες ηγεσίες των άλλων αριστερών κομμάτων, να μην τα πούμε κομμουνιστικά, να τα πούμε αριστερά κόμματα, παρακάμπτει λοιπόν αυτές τις ηγεσίες, απευθύνεται κατευθείαν στη λαϊκή βάση και λέει στον κόσμο ότι ανεξαρτήτως των ηγεσιών των αριστερών ή αριστερόστροφων κομμάτων, εγώ απευθύνομαι σε σένα προσωπικά και ζητώ από σένα αυτό. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι τώρα. Είναι σωστό συμπέρασμα. Έχω λάθος. Εσείς θα μου τα πείτε. Ναι, αυτό θα πούμε. Να πούμε καταρχήν για τον κύριο Καλαμαράκη. Καταρχήν δεν μπορούν να τα βρουν στο. Υπάρχει δυσκολία. Μέσα στο κόμμα του. Υπάρχει μια μεγάλη. Αλλά άλλη κατεύθυνση έχει ο κύριο Λαφαζάνης για έξοδο από την Ευρωζώνη. Μιλάει. Αλλά όλες είναι διαχειριστικές προτάσεις που δεν θίγουν τον πυρήνα της σημερινής εξουσίας, το ποιος έχει τη δύναμη, και όταν ο άλλος έχει τη δύναμη, όταν δηλαδή το κεφάλαιο έχει τη δύναμη, ούτε αναδιανομή μπορεί να κάνεις, ούτε τα χαρτιά να ανακατέψεις. Πέρασαν προπολού οι εποχές που ο καπιταλισμός, ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις, την περίοδο των δεκαετιών του 60 ενδεχομένως και μέχρι τις αρχές του 70, και συντηρητικές κυβερνήσεις κάνανε πολιτική αναδιανομής. Μπορούσε τότε το σύστημα ένα μέρος να δίνει από την πρόοδο την οικονομική στολό. Σήμερα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτοί θυμίζουν στον κόσμο εκείνες τις εποχές ότι με άλλες διαχειρίσεις ενδεχομένως, με κάποιους φόρους, με κάποιους περιορισμούς στο κεφάλαιο, όσο έχει τη δύναμη την οικονομική θα έχει και την εξουσία. Σπέρνουν αυταπάτες, δημιουργούν συνταγές ήττας. Εμείς λοιπόν την πρότασή μας την απευθύνουμε πριν απ' όλα στους εργαζόμενους. Και εκεί θα φανεί και στην πορεία αν θα δημιουργηθούν και ενδεχόμενα μέσα από τα ρήγματα του πολιτικού συστήματος και τη λαϊκή πάλι και πολιτικές δυνάμεις που σας είπα μπορεί να μην ταυτίζονται σε όλα με εμάς, όμως θα έχουν ένα ξεκάθαρο ότι πρέπει να τα βάλουμε με τις ρίζες του συστήματος, με μην έχουν την ίδια αντίληψη για πώς θα οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό με το ΚΚΕ, αλλά ότι χρειάζεται ρήξη με το μεγάλο κεφάλαιο και μια άλλη εξουσία όπου πραγματικά να κάνει κουμάντο ο λαός. Και δεν θα είναι αυτή η εξουσία, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η εξουσία αυτή θα είναι λαϊκή εξουσία. Σας μίλησα προηγουμένως για εργατικό λαϊκό έλεγχο που θα ξεκινά από την παραγωγική μονάδα, από την υπηρεσία, από το σχολείο και θα φτάνει μέχρι τα ανώτερα όργανα εξουσίας με αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους, όχι κάθε 4 χρόνια στις εκλογές. Ανά πάσα στιγμή, μια τέτοια εξουσία, σε μια τέτοια εξουσία πραγματικά θα κάνει κουμάντο ο λαός. Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, που θα αναλάβει τις ευθύνες του φυσικά σε μια τέτοια εξουσία, θα είναι να προσπαθεί να καθοδηγεί αυτή την εξουσία να αποφεύγει τις κακοτοπιές, τα λάθη και τα χτυπήματα του αντιπάλου, ακριβώς γιατί, σας είπα και πριν, έχει βγάλει μελετά και βγάζει συνεχώς συμπεράσματα από την ιστορική πείρα του προηγούμενου αιώνα και τη δική του ιστορία, αλλά και την ιστορία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Μια και μιλήσατε για την πείρα την οποία έχει και τα συμπεράσματα τα οποία εξαιτίας αυτής της πείρας έχει συναγάγει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας από το προηγούμενο αιώνα, πρέπει να σας πω ότι μπορεί κανείς να βρει αντιστοιχίες στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Είχαμε εκείνη την οικονομική κρίση του 1929 που απλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Αυτό το πράγμα δείχνει, σε αυτό το πράγμα δείχνει ότι οδηγείται η σύγχρονη ενωμένη Ευρώπη. Οδηγείται σε μια και πάλι πολυδιάσπαση, σε μια κατάρρευση, σε αυτό το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα θα ονόμαζε κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος. Και είναι επίσης αλήθεια ότι ορισμένες δυνάμεις της αριστεράς, ναι, λειτουργήσαν συστημικά και λειτουργήσαν μέσα στο σύστημα. Αυτό είναι γεγονός. Και καλό είναι να μην το αρνείται κανείς. Ότι δηλαδή υπήρχαν εκφράσεις αριστερές
πολιτικές εκφράσεις, οι οποίες ενήργησαν και λειτουργήσαν στο σύστημα. Όπως ο κύριος Καρατζαφέρης, βέβαια δεν τους τοποθετώ, δεν τους συγκρίνω, αλλά ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν εναντίον του συστήματος και αποδείχθηκε ο καλύτερος και ασφαλέστερος κρίκος, η καλύτερη δικλίδα ασφαλείας του συστήματος. Ναι, ξέρετε, το να ρητορεύεις ενάντια στο σύστημα είναι εύκολο. Το να οργανώνεις το λαό για να χτυπήσεις τη ρίζα του συστήματος, εκεί είναι το δύσκολο. Είναι εύκολη η ρητορία περί του παγκόσμιου καπιταλισμού, αλλά περί της υποταγή, αλλά την ίδια στιγμή να λες να υποταχθεί ο εργαζόμενος για να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους. Ποιους? Να τσακίσουμε το λαό για να σώσουν τα κέρδη τους και να ανακάμψει ή να περιορίσουν τις ζημιές τους και να ανακάμψει στο μέλλον η κερδοφορία των εγχωρίων καπιταλιστών, και αυτό να το ονομάζεις πατριωτικό καθήκον. Αυτά λοιπόν. Αυτές οι ρητορίες είναι εύκολες και οι συμμαχίες αυτές γίνονται πολύ εύκολα όταν δεν, οι συντηρητικές, όταν δεν έχεις ξεκάθαρο ποιος είναι ο πολιτικός αντίπαλος, ποιος είναι πραγματικά η εξουσία. Είναι άλλο η κυβερνητική διαχείριση και άλλο η πραγματική πολιτική εξουσία. Η πραγματική πολιτική εξουσία είναι η εξουσία της κυρίαρχης τάξης, αυτή που έχει τον πλούτο στα χέρια της. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επάνω εκεί πρέπει να διαμορφώσεις και τις συμμαχίες. Και είναι σωστό αυτό που είπατε, ότι πολλά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στηρίξανε ή βοηθήσανε με τη στάση τους στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Λειτουργήσαν μέσα στο σύστημα, λοιπόν, καταρχήν λειτουργήσαν μέσα και τότε, στο άρα πρέπει, μιλώ για το ελληνικό σύστημα, δεν μιλώ μόνο για την Ευρώπη. Ο λαός και συμπεράσματα και από αυτή την ιστορία να προσέχει και την αριστερή ρητορία και το που μπορεί να οδηγήσει σε κρίσιμες στιγμές στο μαντρί του συστήματος. Χρειάζεται μια πραγματική συμμαχία την ώρα που ο παγκόσμιος καπιταλισμός τρίζει, που οι ανταγωνισμοί τους οξύνονται και μπορούν να οδηγήσουν και σε εντάσεις. Το κόμμα μας προειδοποιεί το λαό να είναι σε ετοιμότητα. Δεν θέλουμε να φοβήσουμε κανέναν. Όμως χρειάζεται επαγρύπνηση και ετοιμότητα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ώρα που βγαίνουν τώρα τα μαχαίρια για τους αγωγούς, που βγαίνουν τα μαχαίρια για τα ενεργειακά κοιτάσματα και παίζουν μεγάλοι παγκόσμιοι παίχτες γύρω από αυτά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση και για αυτά τα ζητήματα. Και αυτά τα ζητήματα μπορεί να τα καταχειρώσει ο λαός μόνο όταν έχει με μεγαλύτερη ασφάλεια, μόνο όταν έχει τον πλούτο, κάνει κουμάντο ο ίδιος στον πλούτο, στις παραγωγικές δυνάμεις στη χώρα. Όσο το κάνουν οι χώροι, οι χρηματικοί όμιλοι, αυτοί βλέπετε, όταν δεν βγάζουν κέρδος εδώ, πάνε και παραδίπλα που έχει πιο φθηνά μεροκάματα ή που έχει για διάφορους άλλους λόγους περισσότερα κέρδη. Λοιπόν, πατριώτης πραγματικός είναι ο λαός, θα υπερασπιστεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα όταν τα έχει στα χέρια του. Το κρατώ αυτό σαν την τελευταία σας λέξη, καθώς απελπισμένα μου λένε από το κοντρόλ ότι ο χρόνος της εκπομπής μας έχει ξεφύγει. Κύριε Γνατιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τέλος μιας ακόμη πολιτείας. Είχαμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Θόδωρο Γνατιάδη, της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει, το τέλος μιας εβδομάδας, η αρχή της επομένης, η ψήφιση του προϋπολογισμού, νέα μέτρα. Κυρίες και κύριοι, καλό κουράγιο και καλή σας νύχτα.